η συζήτηση που θα κάνουμε, αλλά και που κάνουμε όλη αυτή την περίοδο, από τότε που ξεκίνησε αυτό που ονομάσαμε μεγάλη περιπέτεια στο κέντρο της Αθήνας, δεν είναι αποσπασμένη από τις συνολικότερες εξελίξεις της πολιτικής, δεν είναι αποσπασμένη από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, γιατί να ανοίξουμε παρένθεση, να θυμίσουμε ότι πλέον είναι παραμύθια όλα αυτά που έλεγαν για την ανάπτυξη τη δίκαιη που έρχεται. Έχουμε μπει σε μια νέα κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας. Η προσπάθεια που κάνουν είναι να τη διαχειριστούν φορτώνοντας για άλλη μια φορά, αξιοποιώντας την πείρα και της προηγούμενης δεκαετίας, το πώς φορτώθηκε η κρίση στις πλάτες της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και ιδιαίτερα να φορτωθεί αυτή η κρίση και οι συνέπειές της σε εργαζόμενους, σε κλάδους της οικονομίας που βρίσκονται στο κέντρο της νέας κρίσης. Στο κέντρο της νέας καταιγίδας, να το πω έτσι, η οποία σαρώνει κυριολεκτικά ό,τι άφησε όρθιο η προηγούμενη κρίση, μαζί με τις αυταπάτες οι οποίες δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας και την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα λόγια της Νέας Δημοκρατίας όταν επιδίωκε να ανέβει στην κυβερνητική εξουσία, για τη δίκαιη ανάπτυξη, την ανάπτυξη για όλους και όλα αυτά. Λέω, δεν πρέπει να αποσπάται αυτή η συζήτηση, και γιατί είναι μέρος αυτοί οι πειραματισμοί, όπως φαίνονται, που όμως δεν είναι και τόσο πειραματισμοί, αυτοί που επιχειρούνται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, με τις συνολικότερες επιδιώξεις και στοχεύσεις. Με το πώς δηλαδή θα αξιοποιηθούν οι συνθήκες της νέας κρίσης, ώστε από τη μια να ζημιωθεί όσο λίγο, όσο γίνεται λιγότερο το κεφάλαιο και τμήματα του κεφαλαίου που βρίσκονται στο κέντρο, όπως είπα πριν, αυτής της κρίσης, το ξενοδοχειακό, το επισητιστικό, κεφάλαια στον χώρο των μεταφορών, και από την άλλη να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος ώστε να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο αυτό το σύστημα, το σάπιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που λέγεται καπιταλισμός. Είδαμε πώς αξιοποίησε την πανδημία και είδαμε πώς σε συνθήκες που υποτίθεται αποσύρεται η καραντίνα, μειώνεται η καραντίνα, τα μέτρα της καραντίνας, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πλήττουν ιδιαίτερα εργαζόμενους και επαγγελματίες στο δικό σας χώρο, στο δικό σας κλάδο, μένουν σε ισχύ. Και φυσικά αυτά τα μέτρα αποσαθρώνουν ό,τι είχε απομείνει από εργασιακά δικαιώματα. Η εκπεριτροπή σε εργασία, η εργασία κυριολεκτικά των εργαζόμενων σε αυτούς τους κλάδους, όποτε, όπου και όσο θέλει κυριολεκτικά ο εργοδότης. Αυτή η συζήτηση επίσης, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι χτες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεώρησε ότι ο χρόνος είναι κατάλληλος για να κάνει ένα ακόμα βήμα στη θωράκιση του αστικού κράτους. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, το νομοσχέδιο δηλαδή που επιδιώκει την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων, τον περιορισμό, το κορσάρισμα αυτών των κινητοποιήσεων, και ταυτόχρονα επιδιώκει και τη συγκοφάντηση των λαϊκών αγώνων, των λαϊκών κινητοποιήσεων. Είναι ένα νομοσχέδιο εκτροματικό κυριολεκτικά. Εμείς μην μείνουμε μόνο στους χαρακτηρισμούς το χουντικής έμπνευσης, την προσπάθεια να βάλουν σε γύψο ή την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αντιδημοκρατικά, αντινεοφιλελεύθερα μέτρα μιας στιγμής αντιδραστικής κυβέρνησης. Να κρατήσουμε το βασικό, ότι η άρχουσα τάξη αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που της δίνονται, αξιοποιεί όλα τα παράθυρα ώστε πριν πεινάσει να μαγειρέψει, ώστε να διαμορφώσει δηλαδή ένα ασφικτικό πλαίσιο ελέγχου της λαϊκής οργής, της αγανάκτησης, ελέγχου πρώτα απ' όλα του οργανωμένου λαϊκού κινήματος, το οποίο μπορεί να εμπνεύσει, παρά τον αρνητικό συσχετισμό, ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν στο δρόμο τα δικαιώματά τους και στο έδαφος των συνεπειών αυτής της κρίσης, αλλά και προτάσσοντας τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες απέναντι σε αυτή τη σοβαρή καθίζηση δικαιωμάτων και
αν θέλετε, και επιδιώξεων που είχε ο καθένας, αξιοποιώντας τα χρόνια της κρίσης, πόσο κάτω δηλαδή έχει πέσει ο πύχης των απαιτήσεων από τους εργαζόμενους, από τη λαϊκή οικογένεια. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαντηθεί αυτή η προσπάθεια και να ακυρωθεί και μια, ας την πούμε, ύποπτη προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει μέσα από τη συχνότητα του Sky αλλά και από άλλους παπαγάλους της κυρίαρχης λογικής, ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν στοχεύει το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ ξέρει να περιφρουρεί, ξέρω εγώ, ξέρει να διαδηλώνει, μας λένε και καλά λόγια, αλλά αυτούς τους λίγους οι οποίοι διαδηλώνουν, τους μπαχαλάκηδες, μια προπαγάνδα δηλαδή, η οποία προσπαθεί να νομιμοποιήσει το γύψο των διαδηλώσεων, τον έλεγχο των διαδηλώσεων, να νομιμοποιήσει δηλαδή κυριολεκτικά το ρόλο της αστυνομίας, της δύναμης καταστολής του αστικού κράτου, στη διαχείριση, στον έλεγχο, στην εκτίμηση, στον περιορισμό της κάθε κινητοποίησης. Αυτή την προπαγάνδα πρέπει να την απαντήσουμε επιθετικά και φυσικά σε αυτό στοχεύει και η συγκέντρωση που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Αθήνας την Πέμπτη, αλλά και μεθαύριο, αλλά και η κλιμάκωση κινητοποιήσεων με μεγάλο συλλαλητήριο τη μέρα που θα ψηφίζουν αυτό το έκτρωμα στη Βουλή. Ζητάμε, διεκδικούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτή την περίοδο, αλλά δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά, ότι αυτό το νόμο θα τον ακυρώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, θα τον ακυρώσει και από πλευράς πολιτικής η παρέμβαση του κόμματός μας, η ανάγκη σήμερα να εμπνεύσουμε ευρύτερα λαϊκά τμήματα, την εργατική τάξη πρώτα απ' όλα, αλλά και την νεολαία, στο δρόμο της κινητοποίησης, στο να ξεφοβηθεί, να διεκδικήσει, να απαιτήσει με βάση τις δικές της τις πραγματικές ανάγκες, να αναχαιτήσει τα μέτρα που έρχονται, να αποσπάσει επιμέρους κατακτήσεις, να δώσει δύναμη και προοπτική σε αυτόν τον αγώνα που για μας έχει στο στόχο του την ίδια την εξουσία του κεφαλαίου. Έχει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σημασία να δούμε ότι ακριβώς αυτές τις συνέπειες της κρίσης και της εξέλιξης της, με δοσμένες τις προβλέψεις τους για τη μείωση του ΑΕΠ, που όταν διαβάζουμε μείωση του ΑΕΠ πρέπει κατευθείαν να διαβάζουμε νέα προσπάθεια καθίζησης περιορισμού όχι μόνο εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων, και δικαιωμάτων στην παιδεία, στην ψυχαγωγία και δικαιωμάτων στις διακοπές, μιας και μιλάμε για το καλοκαίρι. Δεν είναι λοιπόν, φίλοι και σύντροφοι, τυχαίο ότι και ο περίπατος, ο περιβόητος μεγάλος περίπατος του Μπακογιάννη και της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα στο στόχο αυτό να ποινικοποιηθούν, να δυσφημιστούν, να προβοκαριστούν οι κινητοποίησεις. Σας θυμίζω ότι πριν από 10 μέρες μια μεγάλη κινητοποίηση των γιατρών του νοσηλευτικού προσωπικού στο κέντρο της Αθήνας αξιοποιήθηκε για να περάσουν την εικόνα να δεν διαδηλώνουν στο μεγάλο πεζόδρομο που φτιάχτηκε αλλά κλείνουν τις δύο λωρίδες. Να μετατοπίσουν δηλαδή τις συνέπειες από την ταλαιπωρία την οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες Αθηναίοι και κάτοικοι της Αττικής από τους δικούς σχεδιασμούς στο ότι να τώρα που φτιάχτηκε ένας μεγάλος πεζόδρομος στην Πανεπιστημίου, που μειώθηκε σημαντικά ο κάτω δρόμος του Συντάγματος, μπορούν οι διαδηλώσεις να γίνονται από τα πεζοδρόμια. Ο στόχος φυσικά δεν είναι η κίνηση, δεν είναι τα αυτοκίνητα. Ο στόχος είναι ο περιορισμός. Ο στόχος είναι η λογική ότι όλα μπαίνουν κάτω από το σχεδιασμό και την έγκριση του αστικού κράτους και το δικαίωμά σου να κινητοποιείται. Γι' αυτό η αστυνομία όχι μόνο ενημερώνεται, αλλά ο αστυνομικός υπεύθυνος κρίνει. Κρίνει τη μαζικότητα, κρίνει τη διαδρομή, κρίνει αν πρέπει να διαλυθεί, κρίνει αν πρέπει να ενεργοποιηθεί το ιδιώνυμο στα πλαίσια μιας διαδήλωσης και ταυτόχρονα κρίνει για το αν θα ενεργοποιηθούν και οικονομικές αξιώσεις απέναντι στους βανδαλισμούς και τις καταστροφές. Και φυσικά ένα ακόμα σημείο, πολύ επικίνδυνο, που δείχνει όμως τις προθέσεις τους, που πρέπει να το κρατήσει ένας κόσμος όμως και από την πλευρά την αισιόδοξη, το ότι φοβούνται,
είναι ότι διαμορφώνουν διεύθυνση στα πλαίσια της αστυνομίας, η οποία θα παρακολουθεί εκτός των άλλων και το ριζοσπαστισμό ο οποίος αναπτύσσεται μέσα στο λαό. Είναι δείγμα, αν θέλετε, της αδυναμίας που νιώθει το σύστημα ότι μπορεί να μπει σε συνθήκες που με την καθοδήγηση της εργατικής τάξης, του ταξικού εργατικού κινήματος, του κόμματος, ευρύτερες λαϊκές εργατικές δυνάμεις μπορούν να αμφισβητήσουν και τα μέτρα και την πολιτική τους, αλλά και την κυριαρχία τους. Επανερχόμενοι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, για να μην βγούμε έξω από το θέμα μας, στο μεγάλο περίπατο, στη μεγάλη περιπέτεια, για να σπρώξουν πιο γρήγορα τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν και δρομολογούνται πιο γρήγορα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ακούγοντας όλα αυτά που λένε και βλέποντας αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα με έναν ποδηλάτη που βρίσκουν τυχαία στην Πανεπιστημίου, γιατί δεν κυκλοφορούν και δύο και τρεις ποδηλάτες, ο οποίος λέει τι ωραίος που είναι ο ποδηλατόδρομος, ή με κάποιον που θα πετύχουν στην εντελώς άδεια Βασιλίσσης Όλγας ή Ρόδου Αττικού για να εκθιάσουν την καινούργια εικόνα της Αθήνας. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος, εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Όμως δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί αξιοποιούν ακόμα και την πανδημία, τη χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για να υλοποιήσουν πιο γρήγορα, να επισπεύσουν με fast track κυριολεκτικά διαδικασίες αυτούς τους σχεδιασμούς οι οποίοι υπήρχαν στο κέντρο και οι οποίοι σταδιακά προωθούνται. Την προηγούμενη δεκαετία του Καμίνη έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτό καθεαυτό το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας με πεζοδρομήσεις και με έργα τα οποία είναι ακόμα έργα μετά από 4 χρόνια. Και βεβαίως όλη αυτή την περίοδο τρέχουν επιχειρηματικά σχέδια, ειδικά στον χώρο των ξενοδοχείων, τα οποία μπορεί να έχουν μείνει πίσω λόγω των συνεπειών από την πανδημία, όμως γνωρίζετε κι εσείς καλά γιατί δουλεύετε σε αυτό το χώρο, ότι το ξενοδοχειακό κεφάλαιο δεν θα χάσει και πολλά, θα μπορέσει να τα αναπληρώσει πολύ γρήγορα, ακόμα και κρατώντας, γιατί θα κρατήσει μεγάλες μονάδες κλειστές αυτό το καλοκαίρι, γιατί οι ίδιοι εκτιμούν ότι αν πιάσουν 5 εκατομμύρια τουρίστες από 18,5, από 30, αν θυμάμαι καλά, την περσινή χρονιά, θα είναι ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι και με αυτό. Έχει χρόνο, έχει το καιρό μπροστά για να μπορέσουν οι επενδύσεις στον χώρο των ξενοδοχείων, στον χώρο της μαζικής εστίασης, να αποδώσουν όπως απέδωσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Επιχειρούν λοιπόν μια σειρά ξενοδοχειακά business plan στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από 1 χρόνο έτρεχαν σχέδια για 10 ξενοδοχεία γύρω από τον άξονα της Ομόνιας. Επεκτείνεται, και μην βλέπετε την τωρινή περίοδο που έχει κάμψει, επεκτείνεται το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ο μαζικός έλεγχος της πλατφόρμας από μεγάλες εταιρείες, πάνω από το 60% της πλατφόρμας της Αθήνας ανήκει σε αυτές τις εταιρείες. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς ξόφαλτσα φαίνονται κάποιες χοντράδες, όπως η υπόθεση, αν θυμάστε, με το 10-όροφο ξενοδοχείο στο Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη, που έγινε ολόκληρο θέμα και τώρα θέλουν να κατεβάσουν τον έναν τους 2 ορόφους. Υπάρχουν λοιπόν σε εξέλιξη αυτά τα σχέδια που οι αλλαγές που επιχειρούνται μπορούν να διαμορφώσουν το περιβάλλον, το οικιστικό, το περιβάλλον της πόλης, στα οποία να μπορέσουν να λειτουργήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο προσοδοφόρα, ακόμα πιο ανταγωνιστικά από τα άλλα εμπορικά και ιστορικά κέντρα άλλων πρωτευουσών της Ευρώπης. Αυτοί οι σχεδιασμοί όμως δείχνουν και κάτι άλλο που και αυτό πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο που αγαναχτεί, που ανησυχεί, που εν πάση περιπτώσει συχτηρίζει στο μποτιλιάρισμα ή στη δυσκολία που έχει στην καθημερινότητά του, που είναι αναγκασμένος να περάσει από το κέντρο. Αναδείχνουν τη σχέση, την άρρηκτη σχέση που έχει το τοπικό κράτος με το κεντρικό κράτος και τους σχεδιασμούς του κεντρικού κράτους. Αναδείχνει δηλαδή πως
το τοπικό κράτος σήμερα και οι δημοτικές αρχές που αναδείχνονται είναι κυριολεκτικά νύχι κρέας με την κεντρική πολιτική γραμμή. Δεν διαφοροποιούνται. Κυριολεκτικά στο χώρο της τοπικής διοίκησης δεν υπάρχει δικοματισμός, διπολισμός. Υπάρχει μια πολιτική που υλοποιείται, που υλοποιούταν και στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και στα προηγούμενα χρόνια και σε αυτά τα χρόνια. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που αυτό το σχέδιο, το οποίο κυριολεκτικά αλλάζει την εικόνα της Αθήνας για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες, μέσα από διαδικασίες express, δηλαδή την Κυριακή παρουσίασαν στους Δημοτικούς Συμβούλους τη μελέτη και τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε. Μια μελέτη 150 σελίδων. Τη Δευτέρα λοιπόν αποφάσισε μαζί με τους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαία αυτή η ταύτιση. Δεν προήλθε γιατί ο Ηλιόπουλος είναι έτσι και ο Γερουλάνος είναι αλλιώς. Προέρχεται αυτή η ταύτιση από κοινές στρατηγικές επιλογές και στοχεύσεις, οι οποίες διανθίζονται με αυτό το παραμύθι ότι δίνουμε χώρο στους πεζούς και ότι πρέπει ο πεζός να στηριχτεί, ότι πρέπει να στηριχτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όμως κυριολεκτικά και από πλευράς ετοιμασίας και από πλευράς σχεδιασμού φαίνεται να το πω έτσι με γυμνό μάτι το που το πάνε, το που στοχεύουν, το τι τοπίο διαμορφώνουν και μάλιστα με ταχύτατες διαδικασίες. Τι προβλέπει επιγραμματικά αυτό το σχέδιο, το οποίο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από την 1η του Ιούνιου. Ψηφίστηκε στις αρχές του Μαΐου και ψηφίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη και αυτών που τώρα αντιπολιτεύονται τον Μπακογιάννη, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ του Γερουλάνου, ψηφίστηκε με προοπτική να εφαρμοστεί την 1η του Ιουνίου. Δεν είναι ευνηδιασμός δηλαδή του Μπακογιάννη. Η ψηφοφορία που έγινε για αυτό το σχέδιο προέβλεπε ότι 1η Ιουνίου μετά από ένα μήνα ξεκινάμε. Και ξεκινάν με εξάμηνη πιλωτική περίοδο εφαρμογής, χωρισμένη σε 2 τρίμηνα, και μετά με μόνιμες κατασκευές, με μόνιμα σχέδια, με μόνιμες διαμορφώσεις. Το σχέδιο λοιπόν αυτό προβλέπει στην πρώτη περίοδο, τη δοκιμαστική, μια σειρά συγκοινωνιακές ρυθμίσεις με τις οποίες είμαστε όλοι αντιμέτωποι από την 1η του Ιούνιου. Δηλαδή τους πειραματισμούς στην Πανεπιστημίου, στην κάτω μεριά του Συντάγματος, νομίζω, πώς τη λένε, Φιλελλήνων, τη λένε. Δεν θυμάμαι τις ονομασίες, τη Φιλελλήνων, τη Βασιλίσσης Όλγας και την Ηρώδου Αττικού, που από εκεί ξεκίνησαν, γιατί εκεί θα ήταν οι λιγότερες, να το πω έτσι, δυσκολίες. Συνέχισαν με το Σύνταγμα, τώρα προχωρούν στις επόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων μέσα στο ιστορικό εμπορικό κέντρο και την Πλάκα, και θα καταλήξουν, θα ολοκληρώσουν με την απαγόρευση, το κλείσιμο της Αθηνάς και της Ερμού από την Αιώλου μέχρι την Ασωμάτων. Αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν ολοκληρώνεται στα μέσα του Ιουλίου, ισχύει έως το τέλος του Αυγούστου, είναι οι 3 μήνες με τις οποίες υπήρχε ταχύτατη έκδοση κυβερνητικής υπουργικής απόφασης. Μέσα σε αυτό λοιπόν το τρίμηνο, που η Αθήνα δεν έχει τουρίστες, η Πλάκα είναι αδιανή, το μοναστηράκι Φυτοζωή, το ξέρετε, είσαστε αρκετοί έμποροι σε αυτό το χώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνηση των τουριστών στην Αθήνα που επιβαρύνει, και επίσης από 1η Ιουλίου ξεκινά να μειώνεται ο πληθυσμός της Αττικής και της Αθήνας, ο πληθυσμός δηλαδή που είναι αναγκασμένος να διέρχεται από το κέντρο για να πάει στη δουλειά του, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες, στα σπίτια του. Αυτή λοιπόν την περίοδο αυτή, η οποία η μισή είναι νεκρή, αυτή θα δοκιμάσουν και θα μετρήσουν τις επιπτώσεις. Στην υλοποίηση αυτής της πιλωτικής εφαρμογής ξοδεύτηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, εμείς δεν μείναμε σε αυτό ή δεν το κάναμε σημαία, το ότι φτιάξαν παγκάκια με 5.500 ευρώ, ότι φτιάξαν κάτι δεξαμενές έκτρωμα για να βάλουν δαμασκηνιές, γιατί αυτά προβλέπονταν. Γιατί αυτοί που βγαίνουν τώρα στα κάγκελα τα ψήφισαν. Γιατί ο σχεδιασμός
προέβλεπε ότι ο Δήμος της Αθήνας, ενώ σε μια σειρά τομείς κυριολεκτικά πονάει, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων, στους παιδικούς σταθμούς, στα οδοστρώματα των βασικών οδικών αρτηριών, θα δίνονταν 2 εκατομμύρια από ιδίους πόρους. 2 εκατομμύρια τα οποία όμως είναι η αρχή. Γιατί όταν θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο, θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Άρα και από πλευράς, να το πω έτσι, επιχειρηματικής δραστηριότητας κατασκευαστικής, έχει να τρώει κόσμος, έχουν να πέσουν δηλαδή κεφάλαια και εκεί. Στοχεύουν λοιπόν με αυτόν τον σχεδιασμό σε ένα κέντρο ιστορικό εμπορικό, και όχι μόνο στο κέντρο στο οποίο βρίσκεται στα όρια αυτών των παραβάσεων, αλλά και στις όμορες γειτονιές και συνοικίες, σε ένα κέντρο το οποίο κυριολεκτικά θα είναι ανοιχτό μολ. Ένα κέντρο το οποίο θα αποτελέσει μια διευρυμένη βιτρίνα της βιομηχανίας τουρισμού, ψυχαγωγίας και εστίασης. Στα πλαίσια αυτά συγκλίνουν και τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν, αλλά και άλλα σχέδια τα οποία θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν. Ταυτόχρονα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτός ο σχεδιασμός θα οδηγήσει στον εκτοπισμό της κλασικής εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή και φυσικά των υπολοιμάτων βιοτεχνικής δραστηριότητας που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Συν το γεγονός ότι δυσκολεύει τους όρους καθημερινότητας χιλιάδων εργαζομένων και επαγγελματιών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το κέντρο, είναι αναγκασμένοι δηλαδή να είναι αντιμέτωποι με τις συνθήκες τις οποίες έζησαν της πύκνωσης αυτού του διαστήματος που ξεκίνησαν στην εφαρμογή τα μέτρα. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που μπαίνουν και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καθόλου την προπαγάνδα που αξιοποιούν. Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε χώρο για πεζούς, δεν θέλουμε να διευρυνθεί ο χώρος που χρησιμοποιούν οι πεζοί ή οι ποδηλάτες, αν και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το ποδήλατο, η οποία είναι και λίγο ύποπτη. Δεν αφορά, να το πω έτσι, μόνο τη δυνατότητα ή τη διάθεση κάποιου μέσω του ποδήλατου να αθληθεί, γιατί η Αθήνα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι Άμστερνταμ, δεν είναι flat πόλη. Η Αθήνα σχεδόν στο 65-70% δεν μπορεί να λειτουργεί με ποδήλατο. Όπως δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να κινηθεί, έχει προβλήματα τέτοια ή άλλα, να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο για να πάει στη δουλειά του. Το λέω γιατί παρουσιάζουν μια μελέτη η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι το 35% των Αθηναίων χρησιμοποιεί το ποδήλατο. Όποιος ζει στην Αθήνα ξέρει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι δηλαδή τραβηγμένα από τα μαλλιά μελέτες που γίνονται για να νομιμοποιήσουν άλλα μέτρα. Αν όμως πραγματικά θέλουμε να διευρυνθεί ο χώρος για τους πεζούς, να διευρυνθεί ο χώρος στον οποίο μπορεί ο άλλος να ψυχαγωγηθεί, μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να περάσει εν πάση περιπτώσει το χρόνο του, δεν μπορεί να μην δεις την Αθήνα και την Αττική σαν ένα οικιστικό σύνολο. Δεν μπορεί δηλαδή να μην δεις ότι χρειάζονται συγκοινωνιακές ρυθμίσεις συνολικές. Δεν μπορεί να μην δεις ότι όταν μιλάς για στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν μπορεί αυτό να γίνει χωρίς να παλεύεις ενάντια στην απαξίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Με έναν απαρχαιωμένο στόλο, με προβλήματα και στο χρόνο και στην σαρδελοποίηση των επιβατών, με προβλήματα σε σχέση με την ανάγκη να διαμορφωθούν στα πλαίσια αυτών των σχεδιασμών που θα μπορούσες να κάνεις αν ήθελες να δώσεις χώρο στους πεζούς, οι οποίοι θα έπαιρναν υπόψη καινούργιες πυκνώσεις δρομολογίων, καινούργια χάραξη δρομολογίων κλπ. Αυτοί δεν έκαναν ούτε παρουσιάζουν τίποτα από αυτά. Λένε απλά ότι θα διαμορφωθούν νέες συνήθειες. Δεν θα περνάς δηλαδή από την Πανεπιστημίου, θα πηγαίνεις από τη Σόλωνος, θα πηγαίνεις
από την Αλεξάνδρας, θα κάνεις κύκλους, θα κάνεις σε πάση περιπτώσει μια περιπέτεια, θα ανοιχνεύεις και θα διαμορφώνεις καινούργιες συνήθειες. Δεν μπορεί λοιπόν να μιλάμε για χώρο για τους πεζούς, για στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και να μην στεκόμαστε στην κατάσταση που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μια κατάσταση για την οποία δεν είναι άμυρη των ευθυνών της και η σημερινή αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μπορεί επίσης να βλέπει την Αθήνα σαν σύνολο και την ίδια ώρα που έχουν μέσα σε ένα μήνα αλλάξει κυριολεκτικά την εικόνα με τις συνέπειες τις οποίες είπαμε του κέντρου, μια σειρά αποφάσεις που έχουν πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για απαλωτριώσεις χώρων, οικοπαίδων, πράσινου σχολείων, αναψυχής στα πιεσμένα διαμερίσματα της πόλης, το 4ο, το 6ο, το 7ο, αυτές ουσιαστικά έχουν παγώσει και τα χρήματα που είχαν κατευθυνθεί σε αυτές πηγαίνουν σε άλλες κατευθύνσεις. Με πρόσχημα την πανδημία προχώρησαν σε αυτούς τους σχεδιασμούς και με πρόσχημα την πανδημία προσπαθούν να διαχειριστούν όπως τις βαριές συνέπειες που δημιουργεί η πολιτική τους στα εργασιακά, στα κοινωνικά, στα δικαιώματα για την παιδεία και την υγεία μας, με τους ίδιους τρόπους προσπαθούν να διαχειριστούν και το πέρασμα αυτών των σχεδίων για να διαμορφώσουν το κέντρο της Αθήνας, το οποίο επιδιώκουν επενδύοντας στη βαριά βιομηχανία, όπως την ονομάζουν, της Ελλάδας, που είναι ο τουρισμός και ο επισιτισμός. Μια βαριά βιομηχανία όμως που έδειξε και είναι σημείο προβληματισμού, ιδιαίτερα από ένα κόσμο που σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας είναι καταδικασμένος να μείνει άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα χωρίς καμία στήριξη από πλευράς του κράτους. Και αναφερόμαστε στους χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους, τους χιλιάδες εργαζόμενους στον επισιτισμό, που λόγω των συνεπειών της πανδημίας δεν θα δουν τους τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα με τα κύματα που έρχονταν, άρα οι δουλειές και οι χώροι θα μείνουν κλειστοί. Αυτές είναι οι συνέπειες της βαριάς βιομηχανίας στην οποία έχουν επενδύσει διαχρονικά το αστικό πολιτικό σύστημα και οι κυβερνήσεις του και με αριστερό πρόσημα ή με νεοφιλελεύθερο σαν τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις μια οικονομία κυριολεκτικά ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες. Μια οικονομία που δεν στηρίζεται στις δυνατότητες που έχει η χώρα μας, που έχει ο τόπος μας, να αποκτήσει αυτάρκεια σε βασικούς τομείς, στη διατροφή, στην μεταποίηση, σε τμήματα και κομμάτια της βαριάς βιομηχανίας, στην ενέργεια, αλλά στηρίζεται σε μια σειρά τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι άγονται και φέρονται είτε από πανδημίες, είτε από θερμά επεισόδια, είτε από μια σειρά παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το αν θα πάει ο άλλος διακοπές ή αν θα έχει τη δυνατότητα την οικονομική να κάνει διακοπές στην Ελλάδα για να ζήσει το μύθο του. Αυτό πρέπει να προβληματίσει ένα κόσμο. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης για το οποίο παλεύουν. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει και από την πλευρά των συνεπειών που πληρώνει ο κόσμος. Γιατί, ξέρετε φίλοι και σύντροφοι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τη ζωή του εργαζόμενου μόνο στη μία της φάση. Στη φάση δηλαδή που δουλεύει και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στην απουσία συλλογικών συμβάσεων, στο ωράριό του που έχει γίνει λάστιχο ή στην απουσία, αν θέλετε ακόμα και των όποιων εργασιακών σχέσεων. Πρέπει να δούμε τον εργαζόμενο και σαν γονιό, που τα παιδιά του είναι αντιμέτωπα με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τα εξοντώνει και που τα σχολεία στα οποία στέλνει τα παιδιά του έχουν σοβαρά προβλήματα στο να λειτουργήσουν. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία στις 7 του Σεπτέμβρη? Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία στην Αθήνα όταν δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα μέτρα στήριξης σε συνθήκες που περιμένουμε μια νέα έξαρση της πανδημίας? Πρέπει να βλέπουμε το γονιό ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το παιδί του, τον εργαζόμενο γονιό, τον επαγγελματία γονιό. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το παιδί του στους βρεφικούς και στους παιδικούς σταθμούς και κυνηγάει ένα βάουτσερ.
όταν για παράδειγμα στο βρεφοκομείο της Αθήνας θα ξεκινήσει η νέα περίοδος με 230 λιγότερες θέσεις για βρέφη και θα γίνεται κυνηγητό κυριολεκτικά. Ή πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι αυτό το καλοκαίρι δεν δόθηκε η δυνατότητα, και όσοι έχουν παιδιά στο δημοτικό και στις αυτές τις ηλικίες το ξέρουν, δεν δόθηκε η δυνατότητα των καλοκαιρινών camp, δηλαδή της καλοκαιρινής αθλητικής ή πολιτιστικής δραστηριότητας, που άλλος πήγαινε το παιδί του από το πρωί στις 8 η ώρα και το έπαιρνε στις 4. 1500 παιδιά που πέρυσι πήγαν στα camp του Δήμου της Αθήνας φέτος δεν πήγαν πουθενά, έμειναν σπίτι. Αυτές είναι εκφράσεις μιας πολιτικής η οποία στοχεύει στο μυαλό, στη τσέπη, στη συνείδηση, στα παιδιά, στους γονείς, στους παππούδες, στοχεύει στα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα έξω, γι' αυτό και τίποτα δεν πρέπει να μείνει έξω από τη δική μας κριτική, από τη δική μας προσπάθεια να οργανώσουμε τον αγώνα. Και ξέρετε, και να τελειώσω με αυτό για να μπούμε σε μια συζήτηση με τα δικά σας ερωτήματα. Η καραντίνα έδειξε και μια σειρά πράγματα τα οποία κάποιος πριν ούτε καν τα σκεφτόταν, ούτε καν τα έβλεπε σαν προοπτική μπροστά του. Έδειξε δηλαδή σε αυτόν που πρέπει και μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό το σύστημα έχει συγκεκριμένα όρια, γιατί έχει συγκεκριμένους νόμους, γιατί ο νόμος υπηρετούνται όλα για την ωφέλεια του κεφαλαίου, φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Φέρνει δηλαδή το γεγονός ότι διαμορφώθηκε ένα σύστημα υγείας για μία ασθένεια για να μπορέσει να μην γονατίσει, διαμορφώνοντας συνέπειες μετά που άρθηκε η καραντίνα. Φέρνει συνέπεια στο γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες ο ιδιωτικός, ο περίφημος ιδιωτικός τομέας της υγείας έδειξε ότι την ώρα που πεθαίνει κόσμος, την ώρα που κινδυνεύει η υγεία, άλλοι κάνουν business, άλλοι βγάζουν λεφτά χοντρά, την ώρα που άλλος χάνει τη δουλειά του ή αναγκάζεται να δουλεύει από το σπίτι ή αναγκάζεται να δουλεύει με part-time ή όπως θέλει ο εργοδότης. Έδειξε τους τάφους, τους μαζικούς τάφους, και το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε μαζικούς τάφους δεν είναι αποτέλεσμα της μαεστρίας και της ικανότητας του Μητσοτάκη ή της αντιπολιτευτικής προσπάθειας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα λογαριαζόταν μετά την πανδημία με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Έγινε γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες εδώ, γιατί υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και στο ίδιο το λαϊκό κίνημα να παρεμβαίνει. Έδειξε επίσης ότι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να αναχαιτιστούν οι επιδράσεις, υπάρχει στη χώρα μας ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες μέσα στην εργατική τάξη, έχει ευρύτερη επιρροή και ικανότητα οργάνωσης, κινητοποίησης και αγώνων, και αυτό το κόμμα μπορεί να το εμπιστευτεί σήμερα. Αυτός που νιώθει απογοητευμένος, νιώθει φοβισμένος, νιώθει αν θέλετε ότι πρέπει κάπου να ακουμπήσει, άσχετα με το αν έχει οριμάσει στη σκέψη του η ταύτιση ή συμφωνία σε όλα με την πολιτική και τον αγώνα που κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες πιστεύουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την στάση μας απέναντι στα ζητήματα που διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ανέβει η ικανότητα του λαού μας να οργανώσει την αντίστασή του, να οργανώσει τους αγώνες του και στα θέματα που δυσκολεύουν αυτή την πιεστική, τη δύσκολη καθημερινότητά του. Σας ευχαριστώ.